Η μερίδα με θέμα το ντόπινγκ στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, τρόποι αντιμετώπιση του, διοργάνωσε ο Δήμο Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Σωματείο ΑΕΤΟΣ με αφορμή τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του. Το ντόπινγκ αποτελεί τη μάστιγα του παγκόσμιου αθλητισμού και έχει λάβει τεράστιε διαστάσει. Ο συνολικό κύκλο εργασιών του ντόπινγκ παγκοσμίω δυστυχώ έχει ανέβει σε τέτοια επίπεδα που έχει ξεπεράσει αυτή, ε, α, ακόμα και αυτόν τον κύκλο εργασιών του, των ναρκωτικών. Να ξέρουμε ότι το 2015 ο προπολογισμό που βρήκαμε ήταν ε, τη τάξη των 50.000 ευρώ ετησίω, ενώ φέτο είναι στι τάξει των 270.000 ευρώ και είναι βέβαια και Ολυμπιακή χρονιά. Και καταλαβαίνω ότι οι παρεμβάσει τόσο του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμηση του Ντόπινγκ, όσο και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα είναι συνεχείς διαρκής σε χώρου όχι μόνο αγώνων, αλλά και σε χώρου προπόνηση σε όλη την Ελλάδα. Το ΕΣΚΑΝ είναι ο εθνικό φορέα που έχει την ευθύνη τη εφαρμογή και τη διαχείριση πολιτική αντιτόπινγκ στην χώρα μα. Πλέον ο κωδικά του έχει εναρμονιστεί με αυτόν του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιτόπινγκ του Γουάντα. Πλέον οι ποινέ θα αφορούν και τι Ομοσπονδίε. Και οι Ομοσπονδίε θα υπάγονται σε πειθαρχικέ διώξει και κυρώσει, εάν βρεθούν πάνω από τρεις, τρία θετικά δείγματα αθλητών τους μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι κανόνας, του, όπως σας είπα, του Γουάντα, στον οποίο πρέπει να εναρμονιστούμε και να αποδεχθούμε. Κατά τη διάρκεια τη ημερίδα που έγινε στην αίθουσα Μανώλη Αναγνωστάκη του Δημαρχείου Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι του ΑΕΤΟΥ εισηγήθηκαν ω μέσο αντιμετώπιση των αναβολικών τι συχνέ αιματολογικέ εξετάσει των επίλεκτων αθλητών. Με ελάχιστο κόστο, δεν αντικαθιστούμε φυσικά τον έλεγχο ντόπινγκ, αλλά με ελάχιστο κόστο μια αιματολογική εξέταση που θα γίνεται κάθε μήνα και θα είναι υποχρεωμένοι οι επίλεκτοι αθλητέ να την κάνουν, μπορούμε να βρούμε εάν κάτι δεν πάει καλά στο θέμα του ντόπινγκ και να βοηθήσουμε τον αθλητή ώστε να αποφύγει τη χρήση, να προφυλάξουμε την υγεία του και να μην διακινδυνεύσει ούτε ο ίδιο, ούτε η ομοσπονδία, ούτε το σωματείο αλλά και ούτε η χώρα αν είναι σε μεγάλου αγώνε. Η κατάχρηση των αναβολικών μπορεί να επιφέρει μεταξύ άλλων καρδιοπάθειες, υπατική ανεπάρκεια, διαταραχές των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου και ορμονικές διαταραχές.